Καλημέρα σε όλους σας. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η χθεσινή εφημερία. Αυτή τη στιγμή οι 4 μονάδες κλινικές που διατίθενται για COVID είναι γεμάτες. Η ΜΕΘ που διατίθεται για COVID είναι γεμάτες. Υπάρχουν άνω των 60 ράτζων στο διαδρόμους. 60 ράτζα στο Αττικό νοσοκομείο σήμερα το βράδυ. 60 ράτζα τουλάχιστον. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η διαχείριση περιστατικών. Και αυτά τα λέμε γιατί, ξέρετε, είναι αυτή η πλημμύρα φαίνεται ότι είναι σε όλη την Αττική. Γι' αυτό το λόγο ανησυχούμε πολύ. Κύριε Σιδέρη, φαντάζομαι στα ράτζα δεν υπάρχουν άνθρωποι με COVID. Δυστυχώς έχουμε και τέτοια περιστατικά, όχι άνθρωποι με διαγνωσμένο COVID σε ράτζα, αλλά άνθρωποι οι οποίοι είχαν μπει ως μη COVID, διαγνώστηκαν ως COVID και γίνεται ένας αγώνας δρόμου από το προσωπικό για να πάνε στις αντίστοιχες μονάδες. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο, κύριε Σιδέρη, γιατί ένα ύποπτο κρούσμα που μπορεί μετά να βγει θετικό, να είναι σε ράτζο, δεν είναι επικίνδυνο και για τους υπόλοιπους. Είναι, κοιτάξτε, ύποπτο κρούσμα το οποίο εξ αρχής μπαίνει σε ράτζο δεν υπάρχει. Αυτό όμως που υπάρχει είναι το ράτζο αυτό καθ' αυτό που είναι και εξευτελιστικό και επικίνδυνο. Γιατί καταλαβαίνετε τι θα πει σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει γενική εφημερία. Προσέξτε, δεν έχει εφημερία COVID, έχει γενική εφημερία, δηλαδή έρχονται περιστατικά για όλες τις ειδικότητες. Καταλαβαίνετε τι θα πει να υπάρχουν 50, 60, 70 ασθενείς σε διαδρόμους. Αυτό είναι κάτι που έχουμε θίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό και στο Υπουργείο και στη Διοίκηση και δυστυχώς δεν έχουμε πάρει αυτό απάντηση. Αυτό είναι σε κάθε εφημερία. Δεν έχουν κύριε δώσει Σιδέρη, λύση. Σε κάθε εφημερία γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται σε κάθε εφημερία εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Αττικό. Καλά, πάρα πολλά χρόνια είναι άλλο πράγμα. Ναι, τώρα λέω τώρα. Τι γίνεται με τον COVID. Και τώρα γίνεται. Δεν έχουμε τα 100, τα 120 ράτζα που είχαμε τα παλαιότερα χρόνια, αλλά δεν έχουμε και ποτέ κάτω από 50 ράτζα. Και ξέρετε, αυτά τα ράτζα μπορεί να μην φαίνονται στα συστήματα υγείας που παρακολουθούνται πανεθνικά, γιατί βαφτίζονται με κάτι παράξενα ονόματα για να μην τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Βαφτίζονται ως επικουρικές κλίνες, έτσι τα λένε επιστημονικά εντός εισαγωγικών. Μάλιστα. Κύριε Σιδέρη, μας έλεγε ο Δημήτρης Λάπας χθες σε άλλο ρεπορτάζ που έκανε ότι πολλές φορές διακόπτονται και οι εφημερίες γιατί δεν μπορείτε να πάρετε άλλους ασθενείς. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό και στο δικό σας το νοσοκομείο. Αυτό που γίνεται είναι ότι οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των εφημεριών δίνουν ένα σήμα στο ΕΚΑΒ, ξαναλέω, και λένε ότι μέχρι εδώ δεν μπορεί άλλο το νοσοκομείο. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι όταν ένας άνθρωπος, εδώ είμαστε στη Δυτική Αθήνα, όταν ένας άνθρωπος έρθει με το δικό του μέσο και χρήζει εισαγωγής, δεν μπορεί να τον βγάλει κανένας απ' έξω. Είναι πασιφανές αυτό. Ούτε κανένας γιατρός θα βρεθεί που θα του πει του ανθρώπου φύγε. Άρα αυτό ισχύει, αλλά ισχύει για το 1/3 των περιστατικών, γιατί τόσα είναι πάνω κάτω τα περιστατικά τα οποία καταφθάνουν στα νοσοκομεία με ΕΚΑΒ. Άρα μιλάμε για το 30-35%. Είναι σημαντικό νούμερο. Ακριβώς. Και τι γίνεται, οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ πού πάνε να ασθενεί μετά, αν εσείς τους δώσετε σήμα ότι παιδιά δεν μπορούμε άλλο. Ναι, υποθέτω ότι και εκείνοι μπαίνουν σε έναν αγώνα δρόμο να βρούνε ποιο νοσοκομείο έχει τις κατάλληλες υποδομές για να δεχτεί ένα περιστατικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παθαίνουν καρδιακό και ψάχνουν τώρα να δούνε σε ποιο νοσοκομείο θα μπορέσουν αυτόν τον άνθρωπο να το σώσουν. Και ξέρετε ότι κάποιες παθήσεις δεν είναι τόσο απλές, δεν χρειάζονται μόνο μία ειδικότητα, μπορεί να χρειάζονται 2 ή 3 ειδικότητες που δεν εφημερεύουν ταυτόχρονα σε ένα νοσοκομείο. Και θα πας σε ένα νοσοκομείο. Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε μία πλευρά. Δεν έχω καρδιολόγο, δεν έχω παθολόγο, δεν έχω το αναισθησιολόγο. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Σιδέρη, καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή δύναμη να ευχηθούμε σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο κόσμος είναι στα όρια του. Θα ξεφύγει το πράγμα. Να είστε καλά, καλημέρα σας.